Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο The Upgrades. Είμαι ο Πάνος. Όπου το μαλλί ξεφύγε. Παιδιά, πρέπει να ανοίξω τα ακουμπωτήρια, δεν πάει άλλο κατάσταση. Λοιπόν, πηγαίνω στο Γρηγόρη. Γιατί κάτι του κάνει το μηχανάκι, το παπί, το Κέιζαρ. Πρέπει να έχει χαλάσει ένα ορθωτής, γιατί ενώ παίρνει κανονικά το μηχανάκι, δεν παίρνει από τη μίζα. Τα φλας, τα φώτα και όλα αυτά δεν ανάβουν. Εκτός από το φως το κεντρικό που ανάβει λίγο όμως. Και από ό,τι είδε, μάλλον είναι ο ανορθωτής. Οπότε θα προσπαθήσουμε να το βγάλουμε τον ορθωτή τον παλιό και να πάρει ένα καινούριο, να τον βάλουμε πάνω να δούμε τι παίζει. Βέβαια υπάρχει μια πιθανότητα, όπως μας είπαν, να είναι, και πλεξούδα, που αν είναι πλεξούδα τη βάψαμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι πλεξούδα. Μίζα 0. Άμα το κάνω. Έλα. Άγινε κράτα, τα χείρες της βγάζεις τουλάχιστον. Ναι, εντάξει. Τα παίρνει όλα ρε, θυμείται απλά. Όταν το σβήνεις τέλος. Και η μπαταρία είναι καινούργια. Πάμε, νεκρό πάνω. Μόνο μανιγκαλά. Δεν πες. Λοιπόν. Λύσιμο κύριε Παναγιώτη. Καλά που βάλατε μπουφάν, γιατί έλεγα τέτοια λόγια έχει δρουσιά. Το μαγικό κατσαβίδι. Γι' αυτό το πήρα. Δεν χρειάζεται να το. Εδώ κόπηκε. Πες δεν θέλει δεύτερο, δεν μια χαρά είναι. Είχε ρε. Αλλά κόπηκε, έφυγε από τέτοια. Και σκέψου, αυτή είναι καινούργια και αυτή την είχα βάλει πριν ένα χρόνο, ενάμιση. Αλλά είναι πολύ βαριά η μπαγκαζιέρα. Και τα κόβει. Για να δείτε. Μόνο με αυτό το κατσαβίδι βγαίνουν αυτές οι βίδες. Με το άλλο το κανονικό. Το κανονικό το κατσαβίδι που δεν κάνει βγαίνει. Τώρα δεν ξέρω, να λύσουμε εδώ. Έλεγα να βγάζα το ντεπόζιτο. Αλλά και να βγάλω το ντεπόζιτο έχει βίδα από ό,τι βλέπω σταυρού. Από εδώ, πώς θα βάλουμε κλειδί. Πρέπει να φύγει αυτή η πλευρά, λογικά. Βέβαια. Αυτό πάει μαζί όλο. Κοίτα, φαίνεται. Μαζί είναι. Ότι όλο. Είναι κομμένο εδώ. Ναι. Μισό-μισό. Μισό. Πολύ φοβάμαι ότι θα βγει και αυτή. Τέλος πάντων, κάτσε να βγάλουμε από εδώ σίγουρα. Ξύτα πλαστικά. Παντού που έχουν κάνει σπασίματα. Καλά, μετά από το 150 ευρώ. Θα γίνει δουλειά. Βραδιού. Ίσα ίσα φοράει και δεν είναι αυτό λόγο ήταν. Ακριβώς. Αυτό εδώ ήδη το έχω κολλήσει. Μπαταρία τώρα μπήκε, αλλά όπως μπήκε αυτή βλέπω να βγει. Οπότε σίγουρα θέλει και αυτό. Λογικά ναι. Γιατί αφού είναι από μέσα όλα αυτά, είναι από μέσα. Λοιπόν, περίμενε. Αυτό εδώ και τα δέκα αυτό έχει κάνει κόψιμο. Εντάξει, αυτό που είχαν βάλει την άλλη φορά το. Λογικά πρέπει να έχει και από εδώ κάτω. Έχει. Όπως το περίμενα πες. Εγώ σου λέω άντε, το βάλαμε. Πώς θα μπει, πώς θα δεν φτάνει. Δεν είχε κανένα που με το άνοιγε. Ε? Δεν είχε κανένα που με το άνοιγε. Έλα να δεις. Έχω και ένα άλλο. Αλλά έχω ένα άλλο κανονικό. Και εδώ έχει μια βίδα. Η άλλη που είναι που είδες. Δεν φτάνει το βίδα κατσαβίδι. Εδώ μέσα. Με μικρό, βάλουμε μικρού. Κάτσε να θα το ανοίξει. Έλα, εντάξει. Ωραία. Εντάξει, πήγε αυτό.
Είναι και αυτό όμως. Όπως το περίμενα. Όπως το περίμενα και αυτό. Να σου πω κάτι. 500 βίδες βάλε, μία εκεί και αστρίζει. Θέλει και αυτό. Πες τους άλλους εμείς μόνο το κλείσουμε τα τρεις. Ακριβώς. Δεν δείξεις πινακίδες, πρέπει να γίνει αυτό. Ε? Μαζί είναι. Ποιο? Αυτό. Α, πάει από κάτω είναι και αυτό εκεί πια. Άστο μετά χωρίς. Φτερό. Αλήθικο. Κοίτα εδώ βίδα. Θα γίνει να πιάσει και μέταλλο μέσα. Ναι. Ναι, πες. Και μετά. Αυτό και θα πρέπει να βγει όλο λογικά, όλο. Ναι. Και εδώ κάπου πιάνει. Αν έβγαζες αυτό εδώ, μήπως και από εδώ μπορείς να το τραβήξεις έξω. Αυτό σου να βγει, κάτσε να λύσω και αυτό. Larry fucking beats, nigga. 27 hearts beat. Κάθε φορά που το λύνω, περισσεύουν και μετά δεν έχω βίδες. Οπότε καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει τώρα. Άρα κατσαβίδι, μας έσωσες. Ξέρεις, είχα πάει όταν θέλανε να τα βγάλουμε να τα βάψεις τα πλαστικά αυτά εδώ. Είχα πάει, δεν μπορούσα να τα λύσω τις βίδες και είχα πάει σε ένα μάστορα που είχε κατσαβίδι δηλαδή, και μου τα λύσε. Του λέω δεν λύνουνε. Μου λέει άμα έχεις κατσαβίδι και καλά λύνουν. Ελλάδα. Λες να έχουμε χέρι από εδώ. Αυτό να δούμε, άμα βγει αυτό λογικά κάτι θα έχεις. Δεν μπορεί να έχει καμιά βίδα εδώ πέρα από κάτω. Έχει, βλέπεις και εδώ που ενώνει. Ναι. Οπότε λες εδώ σίγουρα αυτή έχει μόνο. Για βγάλω αυτή. Εδώ τι είναι, βίδα. Βίδα. Από εδώ είναι βίδα. Περίμενα να τη βγάλω τότε. Α, να το κύριο Παναγιώτη βγήκε. Αυτό σου λέω εκεί ήθελε. Mm. Κοίτα, λογικά όμως θα μας δώσει λίγο τέτοιο όμως. Δεν νομίζω να μπορεί να... Πήγε ολό. Να κάνουμε κάτι. Ναι, γιατί πιέζει πίσω. Πιέζει πίσω, ε. Mm. Καλά, κοίτα να δεις άμα το βγάζουν, να το βγαίνει. Ναι, αλλά... Αυτός εδώ είναι. Πώς το βγάζει, ξέρετε, μπίδα έχει, τι έχει. Μπίδα, σταυρό. Του... Να το βάλω... Μην σπάσει πίσω από το θέμα. Κάτσε να το πίσω τι έχει. Κάπου πιέζει. Πίσω που το πιάνει. Πίσω όλο μπάζει πρέπει να. Α. Όχι, φεύγει. Α. Και αυτό λογικά καμιά βιδούρα θα έχει, αλλά θα είναι εκεί από την πινακίδα. Εδώ κάτω έχει κάτι σιδερένια και κλειψάκια. Ναι. Α, ναι, 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 ναι. Ανοίξει. Ναι. Πάτα. Έχει κι άλλο. Για κάτσε να δω πού είναι. Βίδα πάντως εκεί εδώ πέρα. Πού. Να. Το με βίδα εκεί. Οπότε θες όλο εκεί πέρα. Ναι. Ακούσε κι άλλο. Έχει, ναι, αλλά δεν το βλέπω. Κοίτα, έλα εδώ μήπως με το μικρό το κατσαβιδάκι θα το βγάλεις. Εδώ βγαίνει αυτό. Φέρνω εδώ το μικρό. Πού το έχεις το στούμα. Το νανάκι. Ναι, εδώ είναι. Βγαίνει, ωραία. Ναι. Περίμενε το, βάλτε μέσα. Ουχ. Και μόνο τις φύσεις θέλει μετά. Ναι. Άμα βγει εδώ τελείως. Απ' τη βρώμα και μόνο. Θα με νευριάσει τώρα. Έτσι. Τον βρήκαμε, πες, τον βρήκαμε.
Κοίτα, αυτό πρέπει να είναι. Λογικά ναι. Βλέπεις, πάει με την μπαταρία εδώ. Το θέμα είναι πού το βρίσκω τώρα. Αυτό είναι, αλλά θέλει, μου το είπε και αυτός, μου λέει θέλει και τώρα μου λέει θα έχει ξελιγωθεί η μπαταρία. Μπαταρία. Ναι. Γιατί μου λέει δεν σφορτίζει τίποτα. Παίρνουμε την μίζα τώρα. Όχι, γιατί δεν είναι φορτισμένη η μπαταρία. Είναι σου λέω χάλια μπαταρία εδώ. Πάντως το βλέπω αρχίζει και ανάβει πιο καλά όσο παίρνει. Δεν άναβε καθόλου. Αυτό δεν άναβε καν. Ναι. Σου λέω τώρα δεν έχει μπαταρία. Βλέπεις και αυτό. Θα αρχίσει να παίρνει όσο φτιάχνει. Δεν πρέπει να πάει, δεν πρέπει να πάει. Θέλει ώρα όμως να φωτίσει. Ξέρεις γιατί. Γιατί το άκουγα, εγώ το βάζω απλώς και κάνει ένα ήκουρο με την μπαταρία και καλά. Κάτι δεν το πέταγε στο χώρο. Τίποτα με το φορτί, αφού ανάβει τώρα που το φορτίσει. Ανάβει καλά. Το φορτίσει όμως είναι τα πάντα. Αφού θα βάλω μια μπαταρία. Το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν αρχικά με τον ορθωτή. Ο ανορθωτής αυτό που είχε το καβασάκι το συγκεκριμένο, ενώ πατάγαμε στο Google να το βρούμε, μας έβγαζε με μια άλλη φύσα η οποία δεν είναι σε οριζόντια σειρά, αλλά είναι οι τέσσερες ουσιαστικά οι θύρες που έχει, αλλά σε τετράγωνο, με τετράγωνη θύρα. Οπότε δεν έκανε καθόλου. Ψάχνοντας λίγο παραπάνω, είδαμε ότι τελικά φοράει τον ίδιο ανορθωτή με το Modenas, το Modenas Cris. Οπότε πάλι καλά βρήκαμε από ένα κατάστημα ότι υπάρχει διαθέσιμος και πήγε και τον παρέλαβε άμεσα και ήταν και πολύ οικονομικός, έκανε μόνο 5 ευρώ. Τοποθετήθηκε πάνω στο μηχανάκι, αλλά το μηχανάκι εξακολουθούσε να κάνει τα ίδια πράγματα, ήταν λίγο σε καλύτερη κατάσταση, δηλαδή κράταγε λίγο περισσότερο και τα φλάς πήγαν να ανάψουν ή οτιδήποτε, αλλά πάλι δεν διορθώθηκε τελείως. Οπότε τώρα δεν ξέρουμε αν φταίει η μπαταρία ή αν έχει κάποιο θέμα με το ποινίο, γιατί μπορεί να ήταν έτσι πολύ καιρό και να μην το είχε προσέξει. Οπότε τώρα, αν ξέρει κάποιος, ας μας πει κάτω στα σχόλια τι μπορεί να φταίει ακόμα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι και θα βλέπετε όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε. Εννοείται θα έρθει η συνέχεια το μηχανάκι να δούμε λίγο τι πρόβλημα παίζει να έχει. Οπότε θα βρούμε τι είναι και θα το διορθώσουμε εννοείται την επόμενη φορά. Οπότε αυτά. Γεια σας.